Καλημέρα Γιώργο Κάτρη. Καλημέρα σας. Και είμαστε εδώ για να δώσουμε θερμά συγχαρητήρια σε όλους σας, γιατί μας κάνατε υπερήφανους σε αυτούς τους ναυτοπροσκοπικούς ιστιοκλοϊκούς αγώνες που το Ανδρίας βγήκε πρώτο από την Κάλυμνο. Βεβαίως. Για πάμε να ακούσουμε όλο το χρονικό της υπόθεσης. Συμμετείχαμε δύο πληρώματα από την Κάλυμνο, με τις δύο λέμπτους μας, και με τον Ανδρία και με τον Πρωτοπόρο, και βαθμοφόροι, αλλά και ανιχνευτές, τα παιδιά του λυκείου μας δηλαδή. Κάναμε την προπόνησή μας από πριν, βγήκαμε αρκετές φορές έξω. Σας είχα δει η αλήθεια εδώ κάτω στο λιμάνι πολλές φορές. Κάναμε μια προετοιμασία και ξεκινήσαμε, οργανώσαμε μια δράση, να ανέβουμε Αθήνα, να πάρουμε, ο βασικός στόχος ήταν να πάρουμε μέρος στους 21ους ευρωπαϊκούς ανθρωπιστικούς αγώνες. Και παράλληλα κάναμε και κάποιες άλλες δραστηριότητες για να γεμίσουμε το πρόγραμμα και για να βγει το ταξίδι λίγο πιο ενδιαφέρον και για τα παιδιά, να μην είναι μόνο αυτό το αντικείμενο. Πες μας όμως για τους αγώνες, πώς πήραν μέρος. Στους αγώνες πήραν μέρος 11 αυτοπροσωπικά σκάφη. Ναι. Δύο από αυτά ήμασταν εμείς. Ο Ανδρίας κατάφερε να πάρει μια πολύ καλή θέση. Ήρθε πρώτος στη γενική κατάταξη και πρώτος στην κατηγορία του στις πλαστικές. Τι διαδρομή μιλάμε. Κοιτάξτε, ήταν στίβος. Είναι συγκεκριμένη, μια συγκεκριμένη. Κατάλαβα. Διαδικασία που γίνεται όταν είναι οι ιστιοκλογικοί αγώνες. Πήγαμε πολύ καλά εμείς και ο Πρωτοπόρος έκανε μια πολύ αξιοπρεκτική εμφάνιση και με σχετικά αρχάριο πλήρωμα. Όσο τον πλήστον είχε μέσα τα παιδιά της κοινότητας, οι οποίοι και αυτοί έκαναν τις προετοιμασίες τους και πήγαν πολύ καλά. Το σημαντικό είναι ότι το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ, όλοι μας το ευχαριστήκαμε. Περάσαν πολύ όμορφα. Πόσα άτομα ήσασταν. Πολύ δυνατές εμπειρίες. Πόσοι ήσασταν στο σύνολο περίπου. Στα συνολικά ήμασταν 22 άτομα όλοι αυτοί. Είχαμε 9 ερευνητές, 4 παιδιά του δικτύου που είναι φοιτητές, είναι στην Αθήνα και σπουδάζουν. Και ήρθαν και εκείνοι και οι υπόλοιποι είμαστε από βόρεια από την Κάλυμνο, από το σύστημα. Πάει να πει ότι ο Ανδρίας το ήθελε πάρα πολύ και έτσι το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει πραγματικότητα. Και σας εκφράζουμε για άλλη μια φορά τη χαρά και τον θαυμασμό μας. Και βέβαια, για να καταλάβω, εδώ είναι τα τρόπαια. Ναι. Τέλεια. Μπράβο σας. Να πάνε στη... Τι όμορφο. Μπράβο. Κυριακή, τα έχουμε φέρει εδώ. Ό,τι κι αν είναι, μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Όλοι το χάρηκαν. Και βέβαια, να δείξουμε και το βιντεάκι, το οποίο έτσι στιγματίζει τη στιγμή αυτή της μεγάλης χαράς. Θυσιάζομαστε πολύ μεγάλους εδώ, παιδιά. Έτσι. Και νομίζω ότι η χρονιά ξεκινάει ευείωνα, θετικά, τυχερά. Με καλές συνθήκες. Βέβαια, οφείλουμε να δούμε τα μέτρα, πώς είναι και πώς μπορείτε κι εσείς τώρα να τα προσαρμόσετε. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ξεκίνησε η χρονιά σας. Κοιτάξτε, η χρονιά ξεκινήσει πολύ θετικά. Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και από τα παιδιά που ήταν εγγεγραμμένα στο σύστημα, αλλά και νέες εγγραφές. Ήθελα να σας πω ότι έφτασε η Αγέλη μας να κάνει μια δράση την προηγούμενη εβδομάδα και να έχει 48 λυκόπουλα. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι ακόμα η καιρή είναι καλή. Οπότε η δράση μας, έτσι κι αλλιώς προσπαθούμε να είναι πάντα εκτός λέσχης, σε ανοιχτό χώρο. Και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και λίγο και τα μέτρα που υπάρχουν. Βέβαια. Πιστεύω ότι καλά θα πάμε. Αν δεν μας κλείσουν, καλά θα πάμε. Δεν νομίζω να μας κλείσουν. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε δράσεις έξω, στη φύση. Αυτό, έτσι και βέβαια, λίγο. Βέβαια. Και να προσπαθούμε να τηρούμε τα μέτρα όσο μπορούμε. Έτσι είναι. Καταρχήν είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο και ελπίζουμε ότι έτσι θα παραμείνουμε. Δεύτερο, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα υπάρξουν lockdown όπου δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Τουλάχιστον. Από την άλλη, το έχουν και ανάγκη τα παιδιά. Έχουν ανάγκη, αλλά πάντα και εμείς με τον Βόρειο το σκεφτόμαστε. Δηλαδή, ακόμα και τώρα στην Αθήνα που ήμασταν, κινούμασταν με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί η Αθήνα έχει πάρα πολλά κρούσματα. Ακριβώς. Ήμασταν 20 άτομα, έπρεπε όλες μας οι κινήσεις να είναι πολύ προσεκτικές. Πιστεύω ότι πήγαμε καλά. Έτσι. Και στην Αθήνα, πάνω που ανεβήκαμε, πέρα από τους αγώνες, οργανώσαμε και τη δράση, δηλαδή. Καταφέραμε και κάναμε μια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ακρόπολης, στο Μνημείο της Ακρόπολης. Πήγαμε σε ένα μουσείο ψευδεστήσεων. Το βράδυ είχαμε βρει εισιτήρια και πήγαμε στον Αγώνα Ολυμπιακός Μονακός στο ΣΕΦ. Μια πολύ δυνατή εμπειρία τώρα για τα παιδιά να μπουν στο γήπεδο του μπάσκετ και να δουν ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Κάναμε πολλές δραστηριότητες.
Είναι ότι καλύτερο, να μαζεύουν εμπειρίες τα παιδιά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε εμάς, αλλά ακόμα και μια δράση που έχει για να γίνει έχει πάρα πολλά έξοδα. Mm-hmm. Εμείς, ο στόχος μας είναι να μην αφήσουμε ποτέ κάποιο παιδί έξω από τη δράση, όπως και να έχει, είτε μπορεί ο γονιός να στηρίξει, mm-hmm. είτε δεν μπορεί, το παιδί θα πάει. Αυτή είναι η αρχή μας για μας. Πώς το καταφέρνετε αυτό? Υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν. Κάνουμε κάποιες οικονομικές δράσεις. Ωραία. Δεν θα δείτε και από τα κάλαντα και από τους λουκουμάδες και διάφορες δράσεις που κάνουμε. Έτσι. Τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε ένα ταμείο το οποίο είναι για να στηρίξει τέτοιες όταν θα χρειαστεί τέτοιες ανάγκες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιοι φίλοι οι οποίοι μας στηρίζουν. Δηλαδή συγκεκριμένα τώρα είχαμε μια οικονομική στήριξη από τον κύριο Πετρίδη, τον Γιάννη, που έχει την Κάβα Αιγαίου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε μια στήριξη στα εισιτήρια και από την Blue Star Ferries, μας έκανε μια πολύ καλή έκπτωση, και από την ΑΝΕΚ με την Λαφάση, την Κοινοπραξία και τους ευχαριστούμε και εκείνους. Όλα αυτά βοηθούν και συντελούν στο να μην μείνει ποτέ κάποιο παιδί έξω από τη δράση. Έτσι, και είναι ό,τι καλύτερο, γιατί όλοι φανταζόμαστε πόσο θα αισθανόταν αυτό το παιδί να μείνει εκτός για αυτούς τους λόγους. Οπότε χαίρομαι, εύχομαι όλη η χρονιά να βρίσκει τα πατήματα και τις ισορροπίες της, ώστε να πηγαίνουν όλα καλά και ευλογημένα. Είσαστε νέοι άνθρωποι, βρίσκετε καινούργια πράγματα και διεξόδους για να προσθέσετε στο πρόγραμμα και να βρείτε λύσεις. Και έτσι πρέπει να λειτουργούμε όλοι μας. Ο ένας με τον άλλο να βοηθάει, η ισχύς εν τη ενώση πρέπει να είναι πάντα διαχρονική. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Θέλω να στείλω τις ευχές μου σε όλα τα παιδιά, να σας δούμε και κάποια στιγμή. Κυριακές μεσημέρι είστε εκεί πάνω, έτσι δεν είμαστε, είναι? Τα μικρά μας, η Αγγέλη μας κάνει δράσεις κάθε Κυριακή 11 η ώρα, 11 με 11 με 1. Τα μεγάλα παιδιά είναι λίγο το πρόγραμμά τους. Ναι, παράδει. Μπορεί να είναι και σε εξωτερικές. Συνήθως είμαστε έξω. Αυτό. Είμαστε έξω. Αλλά όσο επιτοπλίστων, Κυριακή είτε θα είναι μετά τις 11, είτε θα είναι. Και κάποιες δράσεις μπορούν να βγουν και Κυριακή απόγευμα, ανάλογα το είδος της δράσης. Ο καιρός, όπως είπαμε, είναι θαυμάσιος ακόμη, οπότε ενδείκνεται. Έξω θα είμαστε. Ενδείκνεται για τέτοιες εξορμήσεις. Λοιπόν, καλή χρονιά, όμορφη και δημιουργική. Καλά ξεκίνησε και σας εύχομαι έτσι να πορευτείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ. Καταρχάς, γιατί είναι η πρώτη μου φορά που έρχομαι σε ναυτοπροσκοπικούς αγώνες, παρότι είναι αυτοπρόσκοπος. Έπρεπε να γίνεις γενικός, δηλαδή, για να έρθει. Έπρεπε, Αλέξανδρο, να γίνω γενικός για να έρθει στους αγώνες. Με ωμέγα κιόλας, γενικός. Λοιπόν, είναι 21η αγώνες και μπορεί η αρρύθμιση να μην μας λέει πολλά πράγματα, αλλά έχει μια σημασία, γιατί δείχνει το βάθος και την ιστορικότητα αυτού του θεσμού που αγκαλιάζεται από τους αυτοπροσκόπους και είναι και η πρώτη ναυτοπροσκοπική δραστηριότητα μετά από 2 χρόνια δυσκολιών που ελπίζουμε να αφήσουμε πίσω μας και να είναι η εκκίνηση μιας νέας δεκαετίας αγώνων με πιο πολλά σκάφη. Το πνεύμα του ΕΒΑ αγωνίζεται της Άμυλας και φυσικά πάνω απ' όλα με εμπειρίες και βιώματα για τα παιδιά και τους νέους, τις νέες που έχουμε στις τάξεις μας. Για να διοργανωθούν οι οποιοδήποτε αγώνες, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μοχθούν και νομίζω ότι οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε και να τους ευχαριστήσουμε. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον αρχηγό του κέντρου να ξεκινήσουμε από τέλος. Από τέλος, από τρίτος, παρακάτω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα ξύλινα δεκάκοπα. Και την τρίτη θέση που παίρνει η αμφιτρίτη. Κουμπάρος που ήταν μέσα. Σκάφος του δευτέρου συστήματος Φαλήρου, ένα πλήρωμα από τον Βόλο. Άρα στη δεύτερη θέση, ο σκάφος Νηρίης. Επιτρέψτε
Εδώ είναι πλήρωμα, όλοι είναι ένα πλήρωμα, να έρθουν όλοι πάνω. Έλα, όλοι, πάνω. Όλοι, όλοι. Όλοι πάνω. Αντρία. Αν δεν έχω γραμματεία. Δεν έχω καμία αντίληψη, παιδιά. Τρίτη θέση. Πρέπει να δίνω εγώ εδώ τώρα. Την τρίτη θέση στο σκάφος πρωτοπόρο. Η κοινότητα. Η κοινότητα. Συνολική κατηγορία για φέτος. Νικητής είναι το σκάφος. Αδρίας. Καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Ελάτε, πείτε ωραία, Καλές θάλασσες, παιδιά. Θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω το κύπελλο αυτό. Πρώτα να το αφιερώσω στην κοινότητά μας που όταν τους είπα, παιδιά, να δούμε πώς θα πάει, γιατί μπορεί να είναι λίγες υπάρξεις, και μου λέει, και τι έγινε. Πάμε, μου λέει, θα περάσουμε τέλεια. Και είναι ο λόγος που ήρθαμε. Και δεύτερο, θα τον αφιερώσω στον αρχαιότερο κυβερνήτη, στον αρχιμάστορη των βαρχών μας, τον κύριο Μαρίσκο. Και εξακολουθεί να είναι δίπλα μας και να μας στηρίζει. Τα ημέρα που γέρασαν οι προσκόποι πόλη μας δεν είναι τώρα ενωμένοι και ενωλοί και πορωμένοι και φωνάζουν δυνατά κοινότητα!